Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο για τι διαδικτυακέ πλατφόρμες τύπου Airbnb, τι γνωστέ αυτέ πλατφόρμες, θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά. Κοντά μα για να μα μιλήσει για αυτό το ενδιαφέρον σεμινάριο είναι η νομικό Μαριάννα Ψαρουδάκη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και σε εσά. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, διότι είναι πολλοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν τι έχει αλλάξει επί τη ουσία στην βραχυχρόνια, όπω λέγεται, εκμίσθωση ακινήτων. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, διορθώστε με αν κάνω λάθο, από τον πε περασμένο Φεβρουάριο. Ε, μάλιστα, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 δίθηκε σε ισχύ ε, ο νέος νόμος για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για όλους εκείνους οι οποίοι ε, επιθυμούν να αξιοποιήσουν την κατοικία τους τουριστικά, αλλά και για όλους εκείνους οι οποίοι ήδη την εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο, ε, να γνωρίσουν τώρα το νέο ε, φορολογικό και νομικό καθεστώς, και είναι πολύ σημαντικό γιατί τίθενται πλέον πολύ συγκεκριμένε προϋποθέσεις νομιμότητας αλλά και παράλληλα επιβάλλονται πολύ ψηλά πρόστιμα στους παραβάτες τους. Ναι, είναι πραγματικά μια, μια υπόθεση που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολλοί δεν γνωρίζουν κάποιες παραμέτρους οι οποίοι διέπουν αυτή την, την κατάσταση και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να, να, να ακούσουν από τα αρμόδια χείλη το τι ακριβώ είχε αλλάξει. Ποιοι ακριβώ θα είναι οι ομιλητέ στο σεμινάριο, αυτό για να έχει μια εικόνα και ο κόσμο το τι, τι να περιμένει να ακούσει. Ε, ναι, ε, θα παρουσιαστεί ε, το φορολογικό πλαίσιο από τον κύριο Βαγγέλη Μιχελινάκη, ο οποίο είναι οικονομολόγος, δραστηριοποιείται στην Αθήνα και είναι εξειδικευμένο σε θέματα φορολογία ακινήτων. Αλλά και σε πρακτικό επίπεδο θα παρουσιαστεί ο τρόπο λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα από τον κύριο Γιάννη Μπασιάκο, ο οποίος και εκείνος δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον τουριστικό τομέα και είναι και ιδιοκτήτης εταιρείας διαχείρισης ακινήτων. Οπότε μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν και τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από την εικόνα την εικόνα την εικόνα που εσείς έχετε ε, είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους ενημέρωση διότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια έκρηξη στη ζήτηση είναι πάρα πολύ Ουσιαστικά, δηλαδή, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν, είτε ήδη ασχολούνται, με αυτόν τον εναλλακτικό και εύκολο τρόπο αύξησης του, επαγγέλ... του εισοδήματός τους μέσω της ενοικίασης της κατοικίας τους, ε, καθώς ε, δεν υπάρχουν πλέον και πολλέ ευκαιρίε οπότε Τα περιθώρια αυτό... είναι στενά, η αλήθεια είναι. Βέβαια, κρύβουν και παγίδε όλα αυτά, και γι' αυτό φαντάζομαι θα δεχτείτε και πολλέ ερωτήσει από του συμμετέχοντε. Ναι. Συμμετέχοντες. Ε, σε, σε νομικό, ε, ε, στο νομικό πλαίσιο το οποίο με αφορά, ε, θα δοθεί ιδιαίτερη ε, έμφαση στι προποθέσει που αφορούν στο ακίνητο στις προϋποθέσεις που αφορούν στο πρόσωπο του εκμιστοτή είτε εκμιστοτή είτε υπεκμιστοτή συγγνώμη, ε, ε, αντίστοιχα, καθώς επίσης και στους όρους της μίστοσης. Ε, οπότε, ναι, ό,τι απορίες έχει ο κόσμος, εκείνη τη μέρα θα λυθούν. Λοιπόν, και πείτε μας κάποια στοιχεία πού, πού θα γίνει, πού θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σεμινάριο και πότε, να δώσουμε Θα τον και υλοποιηθεί, υλοποιηθεί ε, στο Μεσογειακό ΚΕΚΜΑΙΧ, ε, την προσοχή 5η ε, 6 Απριλίου, ε, είναι στο Αλσίλειο Αγροκυπίου. Ε, και βεβαίως έχουν όλοι το χρονικό περιθώριο να δηλώσουν συμμετοχή, φαντάζομαι, προλαβαίνουν ακόμη, έτσι. Ε, ναι, ε, για να λάβει κάποιος πληροφορίες και να καταθέσει την απαραίτητη αίτηση, ε, μπορεί να καλέσει ε, στο τηλέφωνο ε, 28210 35000 που εκεί θα λάβει τι απαραίτητε πληροφορίε που χρειάζεται. Να, λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ψαρουδάκη για το, για το πλαίσιο που μα δώσατε στο επιγραμματικά για το ενδιαφέρον αυτό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στα χανιά. Και νομίζω ότι θα έχει επιτυχία και θα είμαστε εκεί για να το καλύψουμε και να μα δώσετε και περισσότερε λεπτομέρειε για ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο η αλήθεια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ.